Πάνω από 5.000 αιτούντες άσυλο βρίσκονται πλέον στη νέα προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Μαυροβούνι στη Λέσβο. Μέσα σε λίγες μέρες η προτεραιότητά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε 12.000 αστέγους. Τις ανάγκες στέγασης, σύτησης, παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Και μέχρι στιγμής με ομαλότητα προχωράμε στην ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης όλων σε αυτή την προσωρινή δομή. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο έλεγχος των κρουσμάτων για κορονοϊό. Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 135 άτομα θετικά στον κορονοϊό, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε ξεχωριστά σημεία μέσα στη δομή καραντίνας. Όπως είπαμε πρόσφατα και με την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η χώρα μας, τα νησιά του Αιγαίου, σηκώσαν ένα πολύ μεγάλο βάρος στα 5 χρόνια της μεταναστευτικής κρίσης. Χρειάζεται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει πιο συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γιατί δεν γίνεται 5 νησιά να σηκώνουν όλο το βάρος των ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η κυβέρνηση φέτος εφαρμόζει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική. Με ισχυρή φύλαξη συνόρων, με αποσυμφόρηση των νησιών, με επιτάχυνση διαδικασίας ασύλου. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι και τώρα απαραίτητη. Κύριε Υπουργέ, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι ως τον ερχόμενο Πάσχα θα έχει αδειάσει το νησί από πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό? Μέσα σε 8 μήνες είχαν μεταφερθεί 14.000 άτομα από τη Λέσβο. Με αυτό το ρυθμό, συνεχίζοντας με αποφασιστικότητα την έκδοση αποφάσεων ασύλου, μπορούμε στους επόμενους 8 μήνες να έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση και τη μεταφορά όλων όσων βρίσκονται σήμερα στο νησί. Να πούμε για το επόμενο. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν πει, ακόμα μέσα, έχουμε πει, είπαμε, περισσότερο από 5.000, αλλά θεωρητικώς υπάρχουν άλλοι 7.000 άνθρωποι περίπου στους αγρούς, στα βουνά, κοντά πέριξη των οικισμών και της πόλης. Είναι θέμα πλέον λίγων ημερών να μπουν όλοι μέσα στη δομή. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυνατότητα περίπου μέχρι 3.000 άτομα να εισέρχονται καθημερινώς για να μπορούν να γίνουν και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και εντός των προσεχών ημερών θα ανοίξει και πάλι ο παραλιακός δρόμος. Όπως είπα σήμερα στη συνάντησή μου με τους επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων, φυσικά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβεί σε αποζημίωση των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται σε αυτό το δρόμο επειδή είναι κλειστός εδώ και 10 μέρες.